Σε ευθεία σύγκρουση με την κοινωνία της Μαγνησίας φαίνεται πως έχει επιλέξει να έρθει η εταιρεία που θα εγκαταστήσει εργοστάσιο καύσης βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη δεύτερη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Με μια επιστολή που έχει γραφτεί με προκλητικό ύφος, απαξιώνει την τοπική αυτοδιοίκηση και αντιμετωπίζει με υποτιμητικό τρόπο τον Δήμαρχο Βόλου Πάνο Σκοτεινιώτη και την Αντιδήμαρχο Νατάσα Οικονόμου που εξέφρασαν την αντίθεσή του στην επίμαχη επένδυση κατά το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, η εταιρεία αναρωτιέται ποιος νόμος έχει ορίσει τον Δήμο τοποτηρητή των επενδύσεων. Και καταλήγει στην ανακοίνωσή της αναφέροντας χαρακτηριστικά. Μήπως σας έχουμε συνεταίρους και δεν το γνωρίζουμε? Τουλάχιστον σε αυτό που συμφωνούμε είναι ότι δεν είμαστε συνεταίροι. Συνεταίροι είμαστε όσον αφορά στα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Όσο για το αφθάδες και προσβλητικό ύφος, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να κρίνουμε και δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα στο σχολιασμό. Οι έξες είναι δευτέρα φύσης. Στην ανακοίνωση της εταιρείας γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της επένδυσης που, όπως επισημαίνεται, είναι φιλική προς το περιβάλλον και θα εξασφαλίσει σημαντικά αντισταθμιστικά ωφέλη στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, όπου και σχεδιάζεται να εγκατασταθεί το εργοστάσιο. Υπήρξαν και άλλες φορές περιπτώσεις με επενδύσεις, αλλά οι επενδυτές έδειξαν ότι από τη μια θέλανε να προχωρήσουν το επαγγελματικό τους κομμάτι και από την άλλη, ωστόσο, να διαμορφώσουν και υγιείς σχέσεις εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία. Τέτοιο ύφος προφανώς δεν μαρτυρεί και τέτοια διάθεση. Για το θέμα του εργοστασίου καύσης βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ρωτήθηκε από την TRT η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη στο πλαίσιο της επίσκεψής της στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, όπου δηλαδή έχει χωροθετηθεί συγκεκριμένη επένδυση. Η κυρία Μπακογιάννη τόνισε ότι τέτοιες μονάδες πρέπει να πληρούν βάσει μελετών όλες τις προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Κανένα τέτοιο εργοστάσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει απολύτως τα περιβαλλοντικά εχέγγυα τα οποία απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν έχω δει τις μελέτες για να μπορώ να τοποθετηθώ και θέλω να το ελέγξω και να το δω από κοντά. Κάθε πάντως επένδυση στον τομέα της επεξεργασίας λιμάτων είναι αναγκαία. Δηλαδή πρέπει να γίνουν αυτές οι επενδύσεις για να φύγουμε από τη λογική των χωματερών που ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή και όπου η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα ήταν τεράστια. Δεν απαραίτητο όμως η συνένωση των τοπικών κοινωνιών? Μα βεβαίως, είναι δουλειά του οποιοδήποτε επενδυτή να ενημερώσει τις τοπικές κοινωνίες. Ερήμην των τοπικών κοινωνιών δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η βασική αρχή της δημοκρατίας. Πάντως, η Δημοτική Αρχή Φερών, μετά το θόρυβο των τελευταίων ημερών, συγκαλεί απόψε εκτάκτως Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ η Δήμαρχος Ελένη Λαΐτσου εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική και δεν κρύβει την έντονη ανησυχία της για τη συγκεκριμένη επένδυση. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι έχει αποφασιστεί να γίνει κάτι στην περιοχή μας χωρίς πριν να έχουν λάβει γνώση και οι τοπικές αρχές και οι δημότες μας. Όπως γνωρίζουμε, έχει δοθεί ήδη η άδεια από το Σεπτέμβριο του 2010 και ποτέ το συγκεκριμένο θέμα δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Φερών.